Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Προκλητικός για ακόμα μια φορά εμφανίστηκε ο Τούρκος πρόεδρος στη Νέα Υόρκη. Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ερντογάν είπε ότι είναι προς το συμφέρον όλων η συνέχιση της ηρεμίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τόνισε. Εύχομαι οι διαφορές να επιληθούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Όμως είναι απαραίτητο να σταματήσει η νοοτροπία που αγνοεί την ύπαρξη της Τουρκίας στην περιοχή όταν διαθέτει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ανατολική Μεσόγειο. Παρά τη δυσαρέσκεια της Γαλλίας και την εναντίωση στη Συμφωνία Όκους, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Μεγάλη Βρετανία και η Αυστραλία τόνισαν χτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τη σημασία της μεταξύ τους στρατηγικής συμμαχίας. Δίπλα στον Σκοτ Μόρισον, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Τζο Μπάιντεν τονίζει πόσο σημαντική είναι η Συμφωνία Όκους και η Στρατηγική Συμμαχία Ηνωμένων Πολιτείων και Αυστραλίας. Η επιμονή του Αμερικανού Προέδρου, ωστόσο, ότι δεν επιθυμεί νέο ψυχρό πόλεμο, δεν φαίνεται να πείθει τους αντιπάλους του. Την ίδια ώρα, ο Ιάπωνας Υπουργός Άμυνας συναντάει στο Τόκιο αξιωματούχο του Βρετανικού Πενταγώνου για να συζητήσουν την κοινή τους πολιτική στην περιοχή του Ινδοειρηνικού. Εκτός από τη συμμαχία των τριών αγγλόφωνων χωρών, φαίνεται να σχηματίζεται και στην Ανατολή ένα συμπαγές αντικινεζικό μέτωπο με την Ιαπωνία, την Ινδία και την Ταϊβάν στον πυρήνα. Η στάση της Νότιας Κορέας προς το παρόν επιφυλακτική. Το Παρίσι, ωστόσο, δεν σταματάει να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του προς τη Συμφωνία των Τριών και ζητάει από τους Ευρωπαίους εταίρους του την αναβολή διαπραγματεύσεων με την Αυστραλία για μελλοντική εμπορική συμφωνία. Il y a de la part des États-Unis une volonté de monter en puissance dans l'escalade, la confrontation avec la Chine. I fully understand France's disappointment. At the same time, NATO allies agree on the big picture, on the most important challenges. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Γερμανία, που ζητάει από την Ευρώπη νέους τρόπους ενίσχυσης της εξωτερικής της πολιτικής. Παρέμβαση στο νέο ποινικό κώδικα για την αποφυγή αυτοφόρου εκπαιδευτικών και γιατρών που διώκονται από αρνητές του εμβολιασμού επειδή εφαρμόζουν τον νόμο, ετοιμάζει σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα θα προβλέπεται εξαίρεση του αυτοφόρου για τις περιπτώσεις αυτές. Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε εκτάκτος ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος είπε ότι δεν τίθεται θέμα επιβολής πρόσθετων μέτρων μετά τη συνάντηση που είχε με τις υγειονομικές αρχές της πόλης. Θέλουμε να εφιστήσουμε την προσοχή τώρα που είναι νωρίς, γιατί ο στόχος μας είναι να τηρηθούν τα μέτρα, να επεκταθούν οι εμβολιασμοί και πραγματικά να διαχειριστούμε την πανδημία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν τίθεται θέμα μέτρων επειδή πολλά λένε, τίθεται θέμα προληπτικής επίσκεψης για να προλάβουμε όλα τα δεδομένα. Η πολιτεία έχει πει ξεκάθαρα ότι η υποχρεωτικότητα δεν θα επεκταθεί, αλλά για τους υγειονομικούς και για όσους έχουν ευάλωτες ομάδες τους οποίους φροντίζουν, η υποχρεωτικότητα έχει να κάνει ότι μεταξύ της ατομικής επιλογής και της δημόσιας υγείας επικρατεί δημόσια υγεία. Μέσα στην ημέρα θα ξεκινήσει η ανάρτηση των εκαθαριστικών του ΕΜΦΙΑ για το 2021, η πληρωμή του οποίου θα πραγματοποιηθεί σε 6 δόσεις. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν διπλή δόση τον Οκτώβριο χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις. Διαφορές στο εκαθαριστικό τους θα δουν μόνο εκείνοι που αγόρασαν ή πούλησαν ακίνητο, όπως επίσης και οι ιδιοκτήτες που προχώρησαν στην τακτοποίηση αυθαίρετων επιφανειών. Στην Αυστραλία, ισχυρό σεισμός 5,9 ρίχτερ συγκλώνησε τη Μελβούρνη, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και διακοπή της ηλεκτροδότησης. Ενώ στα Κανάρια, στο νησί Λα Πάλμα, 6.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς το ηφαίστειο εξακολουθεί να εκτοξεύει λάβα. Ποτάμια καυτής λάβας κυλούν για τρίτη νύχτα από το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα στο νησί Λα Πάλμα. Σπίτια καίγονται. Δρόμοι κλείνουν. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν απεγνωσμένα με εξκαφείς να εκτρέψουν την λάβα μακριά από κατοικημένες περιοχές. Η Κομόπολη των Ντόκε είναι η τελευταία κατοικημένη περιοχή που βρίσκει στο διάβα της η λάβα. Οι 1.300 κάτοικοι απομακρύνονται βιαστικά. Παίρνουν μαζί τους ελάχιστα από τα υπάρχοντά τους. I am angry with the authorities.
We could have done this without so much stress, without running. I don't know where I'm going to live. And now what? Πάνω από 180 σπίτια έχουν καταστραφεί. 6.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. 9 και 4 το πρωί τοπική ώρα. 5,9 ρίχτερ συγκλονίζουν την Μελβούρνη στην Αυστραλία. Προκαλούνται εκτεταμένες υλικές ζημιές σε κτίρια. Επικρατεί τρόμος στους δρόμους. Oh, this is scary. Everyone's stopping. I felt the tremor. I thought something had hit the tram. Oh my God! Oh my God! Μέσα στα σπίτια πανικός. Οι γονείς αρπάζουν τα παιδιά στην αγκαλιά τους. Βγαίνουν έξω αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο. Σε κατάσταση σοκ, ο παρουσιαστής ειδήσεων του ABC δεν μπορεί να καταλάβει για αρκετή ώρα τι συμβαίνει. Is it an earthquake or a structural thing? Ο σεισμός είχε μικρό εστιακό βάθος, μόλις 10 χιλιόμετρα, και έγινε αισθητός μέχρι το Σίδνεϊ και την Τασμανία. Η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε τμήμα της Μελβούρνης, ενώ οι γεωλόγοι προειδοποιούν για ντόμινο μετασεισμών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, κύμα αντιδράσεων προκαλούν οι εικόνες με συναρεοφύλακες που αποθούν μετανάστες από την Αϊτή, εκφοβίζοντάς τους με αυτοσχέδια μαστίγια στον ποταμό Ρίο Γκράντε στα σύνορα με το Μεξικό. Η κυβέρνηση Biden δεσμεύεται πως θα διεξαχθεί έρευνα για το περιστατικό. Αμερικανοί έφυποι συνοριοφύλακες απειλούν μετανάστες από την Αϊτή με τα χαλινάρια των αλόγων τους που χρησιμοποιούν σαν μαστίγια. Τους πρόχνουν στον ποταμό Ρίο Γκράντε και τους αρπάζουν από τις μπλούζες. Τα βάζουν με οικογένειες που βρίσκονται εγκλωβισμένες επί ημέρες στα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Μεξικό. The Border Patrol are trying to stop people getting back into the camp after they went across to Mexico to get food, they say, because there isn't enough food for them actually there in the camp. Οι εικόνες αυτές προκαλούν σφοδρές αντιδράσεις για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Biden μπροστά στην ανθρωπιστική κρίση στην πόλη Del Rio του Τέξας. I've also seen the video. I can't imagine what the scenario is where that would be appropriate. It's obviously horrific, the footage. Χιλιάδες είναι οι μετανάστες που περιμένουν κάτω από μια γέφυρα στην πόλη Del Rio, ελπίζοντας πως οι αμερικανικές αρχές θα τους χορηγήσουν άσυλο. Από την άλλη, η Αμερικανική κυβέρνηση επιταχύνει τις απελάσεις των μεταναστών, σχεδιάζοντας να εκενώσει πλήρως τον καταβλισμό τις επόμενες ημέρες. Our borders are not open and people should not make the dangerous journey. If you come to the United States illegally, you will be returned. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρα 10 με την Πόπη Τσαπανίδου. Καλό απόγευμα σε όλους.